έστω και με χαρακτηριστική καθυστέρηση 5 μηνών, εγκρίθηκε το αίτημα των δικαιούχων επιδόματος ΟΑΕΔ για περιστασιακή απασχόληση σε αγροτικές εργασίες, χωρίς να χάνουν το δικαίωμα της επιδότησης και το επίδομα του ΟΑΕΔ. Λόγω της έλλειψης εργατών γης, αποφασίστηκε να παρέχεται η δυνατότητα στους δικαιούχους επιδόματος ανεργίας να εργάζονται για συγκεκριμένο αριθμό ημερομισθίων αποκλειστικά σε αγροτικές εργασίες, χωρίς να στερούνται του επιδόματος ανεργίας. Δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι είτε παίρνουν το ταμείο τους ανεργίας, όχι απαραίτητα εποχιακή, για όλους τους ανέργους που παίρνουν κάποιο ταμείο ανεργίας, είτε έχουν μια κάρτα ανεργίας, δηλαδή μακροχρόνια άνεργοι, να δουλέψουν μέχρι 70 ημερομίσθια στον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα εδώ πέρα στην Κρήτη, εκεί πέρα που υπάρχει ανάγκη στο λιωμάζεμα, και αυτό χωρίς να χάσουν είτε την επιδότηση που παίρνουν είτε την κάρτα τους ανεργία. Έτσι το επίδομα θα το λαμβάνουν κανονικά και δεν θα αποτελεί λόγο απομάκρυνσης από την αγορά εργασίας και τον αγροτικό τομέα. Οφείλουν να ενημερώσουν όμως τον ΟΑΕΔ τόσο κατά την πρόσληψή τους, δηλαδή όταν θα αρχίσουν να ξεκινάνε την ενασχόλησή τους στο πρωτογενή τομέα, όσο και κατά την αποχώρησή τους. Ειδικά τις πρώτες 8 μέρες με την ενασχόλησή τους θα πρέπει να το δηλώσουν. Και θα πρέπει να είναι προσεκτικοί να μην περάσουν τα 70 εργόσημα, γιατί θα έρθει ο ΟΑΕΔ αναδρομικά να τους ζητήσει την τυχόν επιδότηση που παίρνανε, ή αναδρομικά θα τους κόψουν και την κάρτα ανεργίας. Στις ελαιοκομικές περιοχές και της Κρήτης το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξυμένο και έτσι με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους ελαιοπαραγωγούς να προσλάβουν με εργόσιμο εποχικά και μακροχρόνια άνεργους χωρίς να αναζητούν εργατικά χέρια εκτός νησιού. Οπότερα σε αυτή την περίοδο που και λόγω της έλλειψης των εργατικών χεριών έχουν ανέβει και τα ημερομίσθια, έχουν φτάσει σε πολύ αξιοπρεπή επίπεδα που η ενασχόληση στον πρωτογενή τομέα πραγματικά θα φέρει εισοδήματα τέτοια που θα μπορούν να επιβιώσουν, θα έλεγα, αξιοπρεπώς τα νοικοκυριά. Την τροπολογία συνυπέγραψαν οι Υπουργοί Οικονομικών, Εργασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και έχει ήδη αποσταλεί η σχετική εγκύκλιο στα κατατόπους παραρτήματα του ΟΑΕΔ.